Δυστυχώς ο κύριος Χατζηδάκης δεν έχει ξεχάσει καθόλου τα στοιχεία που τον διέπουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λάτρης του νεοφιλελευθερισμού, θέλει τις ιδιωτικοποιήσεις όσο τίποτε άλλο. Προσπαθεί να βρει τρόπο, πάτημα να στρέψει την κοινή γνώμη κατά των υπαλλήλων, όπως και κατά ένα μεγάλο κομμάτι πιστεύω ότι το έχει καταφέρει σχετικά με τις συντάξεις. Αλλά θέλω να πω τούτο. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι ένα μέρος του συστήματος, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το υπηρέτησε και πριν και παλιότερα. Αν θυμηθούμε την Ολυμπιακή, τα αποτελέσματα της Ολυμπιακής, όλοι θα καταλάβουμε πού απασκοπεί. Έτσι, πουλήθηκε η Ολυμπιακή, χάθηκε το δημόσιο κομμάτι της. Και πού απασκοπεί δηλαδή, θέλει να κλείσει τον ΕΦΚΑ, θέλετε να πείτε. Εμείς ως εργαζόμενοι βλέπουμε ότι προσπαθεί να βάλει μέσα ιδιώτες. Και αυτό το κάνει εντέχνως, όπως πριν με τους λογιστές και τους δικηγόρους. Αν πραγματικά ήθελε να κάνει δουλειά, θα έπρεπε να τον στελεχώσει σε τέτοιο σημείο, ώστε αυτή η μηχανή να πάρει μπροστά. Αυτό το έχουμε πει κατά καιρούς, το φωνάζουμε, δεν αλλάζει. Λέτε λοιπόν ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι αρχικά και ότι θα έπρεπε να έχει στελεχώσει όλες τις μονάδες πριν βγει να κάνει ανακοινώσεις, χωρίς ωστόσο από τη δική σας την πλευρά, γιατί δεν το άκουσα και αυτό από τα συμφραζόμενα εγώ αντιλαμβάνομαι, να λείπουν ενδεχόμενα εκείνα τα περιστατικά τα οποία μπορεί να προσβάλλουν το σύνολο των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ την Ελλάδα, κύριε Κοκκινάκη, ναι. Βεβαίως, δεν θα αποποιηθούμε τις ευθύνες μας, γιατί σαφώς σε μια κοινωνία κάποιοι φταίνε. Δεν λέμε ότι είμαστε όλοι τέλειοι, αλλά αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις δεν μπορεί να τα ισοπεδώνει όλα και να θυσιάζει όλους τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Σαφώς και θα πρέπει να σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια ο ΕΦΚΑ έχει υποστελεχωθεί. Έχει χάσει ένα σχεδόν 40-45% της δύναμής του. ΕΦΚΑ Ηρακλείου, αν θυμάμαι καλά, 2010, πάνω από τους 200. 210 και τώρα είμαστε λιγότεροι από 70. Απλά προσπαθώ να πω ότι όταν ο συνάδελφος τα τελευταία χρόνια είναι αναγκασμένος να κάνει 2 και 3 αντικείμενα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αυτό το οικοδόμημα που λέγεται ΕΦΚΑ, πανεύκολα μπορεί να κάνει το λάθος. Και δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία χρόνια η αγωνία των συναδέλφων είναι αυτή. Μην τυχόν και τους ξεφύγει κάτι και την πληρώσουμε. Από εδώ και κάτω τι? Εμείς θα αντιδράσουμε στις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη. Έτσι, σήμερα είχαμε και μία συνάντηση με τον τηλεδιάσκεψη με τον διοικητή του ΕΦΚΑ. Το θέσαμε το θέμα. Να σας θυμίσω λίγο την περίπτωση της Κοζάνης. Αλίμονο, φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηδάκης προσπαθεί αυτή τη στιγμή να φέρει τις ευθύνες όλες προς εμάς. Ποιος μου λέει ότι αύριο το πρωί δεν θα μπει ένας εξοργισμένος συναλλασσόμενος με ένα τσεκούρι και να την πληρώσει ένας αθώος? Πολλές φορές ξέρετε ότι η καθυστέρηση είναι τεράστια. Απονομή των συντάξεων, αν θυμηθούμε, ΕΦΚΑ Ηρακλείου, απονομή συντάξεων σε 4 ή 5 χρόνια, αριθμοί πρωτοκόλλου ηλικιώδες 4 με 5 χρόνια μετά για να εκδικαστεί μια υπόθεση. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο λέμε ότι το Υπουργείο διαχρονικά και χθες και παραπροχθές με όλες τις κυβερνήσεις, με όλους τους υπουργούς, θα έπρεπε να είχε λήξει αυτό το θέμα και αυτό το πρόβλημα. Φάκελοι οι οποίοι έφευγαν, δεν ξέρω αν φεύγουν ακόμα, να πάνε σε άλλα καταστήματα της υπόλοιπης χώρας, εκεί όπου δεν υπάρχουν αυτή την ώρα εκκρεμείς υποθέσεις, έτσι ώστε να επιστρέψουν στη συνέχεια στα κεντρικά στην Αθήνα και στη συνέχεια να έρθουν στο Ηράκλειο για να απονεμηθούν οι συντάξεις. Τα ταμεία, τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο για την απονομή της σύνταξης επίσης παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις, όταν έχουμε ας πούμε 5 ή 6 ταμεία τα οποία εμπλέκονται, διότι ένας εργαζόμενος δούλεψε σε αρκετές δουλειές
μέχρι να καταφέρει να συμπληρώσει τη σύνταξή του. Όλα αυτά, ξέρετε κάτι κύριε Κοκκινάκη, επειδή ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί σας, δεν είσαστε σε πολλές των περιπτώσεων άμυροι των ευθυνών, σας το είπατε και πριν από λίγο, αλλά επειδή είσαστε οι πρώτοι και οι τελευταίοι που κοιτάζουμε, εσείς είσαστε απέναντί μας και εσείς συνεχώς εισπράτετε την οργή μας. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το σύνηθες. Και δυστυχώς ο κύριος Χατζηδάκης με αυτές τις δηλώσεις του δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να βάζει λάδι στη φωτιά. Αυτό κάνει. Ουσιαστικά γυρίζει τον κόσμο εναντίον των εργαζομένων.